Πάμε στην περιοχή του Βασιλικού, εκεί όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πολύ λίγο θα καταθέσει τον θεμέλιο λίθο για τον πρώτο ιδιωτικό ηλεκτροπαραγωγό σταθμό. Είχαμε φιλοξενήσει και πρόσφατα τον εκπρόσωπο της Σάιφιλτ στην εκπομπή. Εκεί είναι η Έρικα Καβάζη. Πάμε κατευθείαν κοντά της. Έρικα, καλώς μεσημέρι. Καλησπέρα, Αντρέα, κυρίες και κύριοι. Από τις εγκαταστάσεις, όπως είπες και εσύ, του πρώτου ιδιωτικού ηλεκτροπαραγωγού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εδώ σε λίγο αναμένεται να καταφτάσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, για να καταθέσει τον θεμέλιο λίθο εδώ στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο Βασιλικό. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση, σύμφωνα και με την εταιρεία, αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα είναι έτοιμη το 2021 και φυσικά πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση από την οποία θα καλυφθούν μεγάλες ανάγκες ολόκληρου του νησιού από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικά τα ωφέλη που θα δουν και ήδη οι καταναλωτές στην πορεία της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον πρώτο ιδιωτικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ανδρέα. Έρικα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Στόχος τους είναι να δουλεύει με φυσικό αέριο. Αν όμως δεν έχουμε την ενδιάμεση λύση, οι μηχανές τους μπορούν να κάψουν και πετρέλαιο, θα καλύπτουν το 1 τρίτο του πληθυσμού και θα διοχετεύουν το ρεύμα τους μέσα από το υπάρχον δίκτυο της ΑΕΚ. Και θα μπορεί ο καθένας από εμάς, κυρίες και κύριοι, να συμπληθεί και με αυτό το σύστημα. Ανοίγει πλέον και η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έγινε στο παρελθόν με αυτήν της κινητής τηλεφωνίας. Πάμε να δούμε.